Σήμερα κυκλοφόρησε ο Γιόνε, όπω επίση και κάποια νέα όρμπι τα οποία θα δούμε σε αυτό το βίντεο. Καλησπέρα, παιδιά! old school. Καλώς Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα χέξε crafting, χέξε Opening, Αυτά τα βίντεο τα οποία ανοίγω κουτιά και χάνουμε λεφτά. Όπω θα δείτε, είμαι στα account μου και σα ετοιμάζω ένα μεγάλο opening όπω έχω πει και στο παρελθόν, το οποίο θα είναι περίπου στα 300 ευρώ αξία. Ο στόχο που βάζω ουσιαστικά για να γίνει αυτό το special επεισόδιο είναι κάποιο χέξτε crafting στη μια εβδομάδα που διανύει να φτάσει στα 2000 likes. Επίσης θέλω από εσάς να μου γράψετε κάτω στα σχολεία τι σας έχει τύχει στο τελευταίο κουτί ή orb ή οτιδήποτε. Είτε αυτό είναι champion, είτε skin, είτε world. Έχει ενδιαφέρον να διαβάζετε τι χαίνεται. Πρόσφατα είδα ότι μπορεί να τύχει prestige skins μέσα από όλα αυτά τα κουτιά. Δεν έχω τύχει ποτέ. Δεν, δεν ξέρω τι φάση. Τέλο, αν είσαι καινούργιο στο κανάλι, πάτα το καμπανάκι από δίπλα και ενεργοποιήσε όλα τα notifications για να μην χάνει νέα βίντεο και live stream στο κανάλι αυτό. Το YouTube το τελευταίο καιρό κάνει διάφορα κόλπα και χάνονται αρκετά βίντεο τα οποία θα έπρεπε να δείτε, αλλά ναι, Anyway, σήμερα όπω είπα θα ανοίξουμε κάποια τα καινούργια orbs, όπω επίση και τα σχετικά καινούργια και κάποια κουτιά ακόμα. Αλλά και ένα random skin shard που άμα θέλετε να μάθετε πώ μπορείτε να πάρετε ένα τέτοιο δωρεάν, μείνετε μέχρι το τέλο του βίντεο. Ουσιαστικά το πώ θα πάρετε ένα permanent skin τζάμπα. Λοιπόν, ξεκινάω από το πρώτο κουτί. Θα ξεκινήσω με το master of chess, μια και θα ανοίξω ένα από αυτά και έχω ένα να φεύγει ο μέση, να αδειάζει ο χώρο. Open. Τι ωραίο animation που έχει! Hair ass! Ooh ωραίο σκηνάκι από τα ωραιότερα του Αγίου Βαλεντίνου θα έλεγα Uh, ίσως αν δεν είχε ξέρεις τις και όλα αυτά να μου άρεσε περισσότερα Αλλά μετά θα ήταν το Αγίου Βαλεντίνου Αλλά ναι είναι ωραίο το μαλλί, το artwork, η φάση αυτή με το τριαντάφυλλο μου αρέσει αρκετά Ah uh, -huh. Και gemstone poggers ξεκινάμε πάρα πολύ καλά το opening μας Που Αυτό σημαίνει ότι φτάνουμε τα 9 gemstones Soon 10. Απλά και μόνο για να μπορούσα θεωρητικά να πάρω ένα skin. Βέβαια δεν θα πάρω κανένα γιατί τα έχω όλα. Θες να μάθει πώ έχω όλα τα skin. Έχω αφήσει link στην περιγραφή. Αν διαβάζει την περιγραφή θα ήξερε. Α, στην περιγραφή επίση θα αφήσω και ένα link με όλη την playlist με όλα τα χέξτε crafting videos και τα re-rolls που έχουν ανέβει στο κανάλι. Σε περίπτωση που έχει χάσει κάποιο ή θε να τα ξαναδεί όλα και πάει Γενικά θα βρει αρκετά χρήσιμα βίντεο όπω π.χ. για το γιόνε που έχω κάνει βίντεο. Πάμε λοιπόν τώρα να ανοίξουμε το Can -may Orb Open. Ριγκίφτητα μου μου. Ουφ. Imagine να σου φέρουν ένα δώρο και εσύ το δώρο αυτό να το δίνει σε κάποιον άλλον. Ο άμμο μου είναι πολύ σάντρε, φίλε. Ο άμμο μου είναι ένα κλασικό παιδί 14 χρονών το 2020 που νομίζει ότι περνάει δύσκολα τη ζωή του. Open. Championship pass. Pog. Πολύ όμορφο skin. Πολύ καλό σκηνά γιατί μιλάμε για Epic. Είναι α, οπότε μα αρέσει α. Και γενικά, ναι, είναι βάλια μπλήση σε βρίσκο που θε να πάρει κάτι. Βέβαια, όπω δείξαμε και σε ένα προηγούμενο βίντεο στο κανάλι και τα βάζω link στην περιγραφή, συγκεκριμένα στο τελευταίο έχει και crafting, ουσιαστικά κανένα skin δεν αξίζει. Αλλά α χαρούμε, δεν πειράζει. Θα ανοίξουμε λοιπόν τώρα ένα από τα καινούρια. Τα τα σημερινά. Open. SSG Jarvan IV. Οκ. Okay. Δεν άξιζε. Ναι, είναι epic. Αλλά είναι Samsung uh, Galaxy. Πώ λεγόταν η ομάδα. Open. Snow Day Ziggs. Yes. Θα μου πει ρε φίλε είναι ρερόλ τώρα, την κρίνιάζει. Μπορεί να πας εδώ, πα εδώ, πα, παπ, 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 και να τα βάλει τα ρερόλ που δεν σε ενδιαφέρουνε. Αλλά ναι, α γκρινιάξει λίγο για την τύχη μου. Να μου τύχει ένα elementalist looks. Λουσ, οκ. Okay. Να μου τύχει ένα elementalist looks. Το οποίο είναι ultimate και θα μου γίνει permanent look. Instant. Γενικά να ξέρετε, τα κουτιά συμφέρουν μόνο για να τυχαίνει τέτοια skins τα οποία δεν μπορεί ουσιαστικά να εξαργυρώσει με orange essence και τα παίρνει αυτόματα. Πάμε τώρα να ανοίξουμε 4 Hex Chest Open Θέλω δω τα Champions έτσι να έρχονται μαλάκα το πρόβλεψα Κασιόπια F U Open Project Yasuo Boom Σήμερα κυκλοφόρησε ο αδερφός του Yasuo Και τι και το Yasuo Και είναι Project Skin Άντε για Αυτό το skin το έχω σε ένα account στο West Που μου είχαν κλέψει το account τότε Και αυτός που μου το κλέψε Αγόρασε skin ένα στην Γερμανία, ένα στον πάρα πολύ μπρο μου είχε πάρει αυτό και να τη βάει. Δεν το, αξιοποίησα ποτέ. Το κάνω, το πήρα πίσω. Είχε κάποια αρπή ακόμα μέσα. Σε ευχαριστώ το αγόρα τη καρδιά μου, bro. Έτσι. Άμα, άμα είναι να πάρει τα κάνω κάποιο να το αγοράσει ένα σκύνη έτσι ώστε να το ξαναπάρει πίσω. να του φύγει πίκρα. Open. Shonoran Kokmao. Ε. Yeah. Reroll. Reroll. Open. Queen of Diamonds, Sindra. Ναι. Yeah. Όχι okay, το προφορικό σκηνάκι, όχι ακριβώς σκηνάκι, re-roll σκηνάκι. Μας ρίχνει λοιπόν μια rank 1 Α, uh, Champion. Έχουμε επίση project για σου, σύντρα, Okay, yeah, Okay. Το θετικό είναι ότι είχαμε skins τα οποία μπορεί να γίνουν ρολ και δεν είχαμε πολλά τσάμπιν. Θα μου πει αν έχει μόνο 4 τσέσσερα, θα μπορούσε να τύχει μέχρι 4 τσάμπιν. Αλλά τι ένα στι 4. 20% πιθανό να τύχουμε τσάμπιν. Και μα έχει μείνει λοιπόν το random skin shard. Το οποίο ανοίγει χωρί κλειδί, χωρί τίποτα και το παίρνετε δωρεάν. Τώρα θα μου πει, Κόσκερ, πώ το παίρνει δωρεάν αυτό το skin. Στο παρελθόν είχα μιλήσει αρκετέ φορέ για το Twitch Prime. Το Twitch Prime είναι ένα feature του Twitch το οποίο σου δίνει διάφορα προνόμια. Άρχικα και κύρια, έχει ένα δωρεάν subscribe να κάνει το αγαπημένο σου κανάλι στο Twitch ή σε εμένα που στριμμάρεσαι σχεδόν καθημερινά. Twitch.tv καθ' στο Oldschool. Οι Twitch Prime users έχουν μια συνδρομή αντίστοιχη με αυτή του YouTube, τα μέλη. Οπότε, μέλη YouTube, subscribe Twitch. Twitch σου έχει τη δυνατότητα αυτή να, να κάνει ένα δωρεάν subscribe. Αλλά για να σε ψήσει να το κάνει αυτό. Διότι το Twitch Prime έχει ένα μήνα δωρεάν και μετά του υπόλοιπου πληρώνει, σου έχει και κάποια features ακόμα. Συνεργάζονται συνήθω λοιπόν με κάποιε εταιρείε παιχνιδιών. Όπω για παράδειγμα τη Riot Games, πολλέ φορέ για να σου δώσει αυγά στο TFT, α, Shards πώ λέγονται για το Ρουνετέρα. Και πλέον έχουμε αρκετέ φορέ και κάποιε κάψουλε, skin ε, τα shards και πάει λέγοντα και για το League of Legends, συγκεκριμένα για να ανοίξει κουτιά. Και αυτό το διάστημα θα δίνουν ένα κάθε 10 μέρε. Οπότε πα, ενεργοποιεί το Twitch Prime και παίρνει δωρεάν και ωραία ένα σάρτ. Για να το κάνει αυτό, χρειάζεται να έχει ένα Twitch account θα σου πάρει λιγότερο από 2 λεπτά να κάνει από που δεν έχει, να το επαληθεύσει και όλα. Για να με κάνει follow Twitch, θέλει που θα σου πάρει λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα. Να είσαι σίγουρο ότι είχε ενεργοποιημένα και να του πιέσει ένα καμπανάκι και να μην χάσει κάποιο stream. Και επίση θα χρειαστεί να έχει μια πιστρική, μια χρεωστική κάρτα με τουλάχιστον 1 ευρώ νομίζω μέσα και τι σε χρεώνει και μετά σε στέλνει πίσω. Και αυτό γίνεται μόνο και μόνο για να δει ότι η κάρτα σου είναι αληθινή. Σε περίπτωση που κολλήσει και δεν σου δώσει τα rewards ή δεν σου δώσει όλα τα rewards, υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί να μπει στο Amazon και να ενεργοποιήσει το Amazon Prime. Αμ, ναι, θα χρειαστεί να κάνετε και account Amazon γιατί το Twitch ανήκει στο Amazon και το Amazon Prime είναι που σου δίνει το Twitch Prime. Αλλιώ δεν έχει όλα τα δικαιώματα. Ακούγεται complicated, δεν είναι. Θα τα βρείτε. Βέβαια, αν έχετε κάποιο πρόβλημα, το Twitch TV θα περάσετε από το live stream και θα προσπαθήσω να σα βοηθήσω όσο μπορώ με λόγια να παίζω. Και πάμε λοιπόν να δούμε τι θα μα δώσει αυτό το όμορφο Shard. Open. Νούρι Δεν πειράζει. Δεν είναι κακό. Δεν είναι καλό. Θα μπορούσε να μα έδινε Κάποιο emote, αν και νομίζω ότι δίνει μόνο skin, οπότε ναι, τη λιτώνουμε κάπου εδώ. Μια διορθώση, πριν ανέφερω ότι είναι permanent skin. Δυστυχώ, τα προηγούμενα που δίνανε, ανά 1,5 μήνα, ανά ένα μήνα, δεν θυμάμαι, διορθώστε μα, θυμάται κάποιο, ε, ήταν αυτά τα οποία ήταν τα random permanent, τα οποία τα κρατάω για να ανοίξω μετά στο μεγάλο opening το οποίο θα κάνω. Ε, και αυτή τη φορά, επειδή δίνουν πολλά περισσότερα και πιο συχνά, δυστυχώ, είναι να τα ξεκλειδώσω κανονικά, όπω θα δείτε, έχει πάει εδώ πέρα η ροσσακάλι μου, ενώ στα προηγούμενα. Το παίρνει απευθεία στο skin. Οκ, okay, κομπλέ το opening μπορώ να πω. The, pff, μου είχαν κάποια epic skins. Το μόνο το οποίο θα πω ότι άξιζε εντό εισαγωγικών ήταν το Champions Pass. Το project για σου είναι απλά είναι όμορφο. Δεν με ενδιαφέρει βέβαια για σου. Τα υπόλοιπα ήταν μεχ, δηλαδή του Jarvan, ακόμα και αν είναι epic, δεν είναι όμορφο skin. Θα μου πει: Μπορεί να το σπάσει, να πάρει τα essence και να πάρει κάτι άλλο. Γιατί για παράδειγμα, μπορεί να θε να πάρει το Infernal. Να σου! Μόλις μαζέψουμε τα πρώτα μας 30 ακόμα σκηνάκια, έρχεται ένα re-roll, το οποίο θα μας αποδείξει ακόμα μία φορά ότι δεν πρέπει να σπάμε skins για να πάρουμε κάποιο εκτός αν έχουμε μαζέψει τόσο πολλά που μας δίνουν essence και θέλουμε κάποιο συγκεκριμένο Εάν δεν καταλαβαίνεις γιατί πράγμα μιλάω μπορείς να πας να δεις τα τελευταία μου rerolls συγκεκριμένα το τελευταίο roll το οποίο είχα κάνει και όχι απλά έβγαλε value Τους δίναμε champion τον 2 ευρώ, skin βασικά των 2 ευρώ και παίρναμε πίσω skins των 30 που λέω λόγος Αλλά ναι, Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και όσοι δεν καταλαβαίνετε, μπορείτε να πάτε να δείτε τα βίντεο τα οποία αναφέρω. Ειδικά το τελευταίο έχει εξεκράφτη. Εκεί πέρα θα καταλάβετε αρκετά όσον αφορά το όλο σκηνικό, εάν αξίζει ή όχι. Εάν αξίζει δηλαδή να ανοίγετε κουτιά, να αγοράζετε κουτιά και βασικά για να ανοίξετε, γιατί μπορεί να ανοίξετε πάντα δωρεάν κουτιά παίζοντα στο game αυτά που βγάζετε. Βέβαια, δυστυχώ η Riot έχει χαμηλώσει πάρα πολύ τα rewards και καμία σχέση με παλιότερα που μπορούσε όντω να βγάλει value παίζοντα σε game. Μια καλή κίνηση έκανε, Riot. Έκανε μια καλή κίνηση τότε που με το να βάλει σε εξεκράφτινγκ και τι αποστολέ και όλα αυτά γιατί έκανε τον κόσμο να παίξει το game σου. Αυτά. Σε κάτι την περιγραφή για τα υπόλοιπα βίντεο τα οποία είπα. Στην περιγραφή θα βρείτε το Instagram μου, το Discord, το Facebook group, το Twitch και κάποια χρήσιμα βιντεάκια επίση. Αυτά. Μέχρι την φορά τα λέμε. Bye.